Καλημέρα σας. Χάρηκα που σας βρήκα. Είναι μια μεγάλη χαρά που σας βρήκα. Γεια σας κύριε. Γεια σας, γεια σας. Είναι, όχι, όχι, μόνο για οικοδομικά υλικά. Ναι, μπορώ να σας δείξω, αν θέλετε, και λίγο το χώρο. Εδώ είναι για, πώς το λένε, ο χώρος που έχει τα σιδερικά, ας πούμε, στα ελληνικά. Έτσι, έχει διάφορα σιδερικά. Λίγο διαφορετικά από τα ελληνικά υλικά, έχουν πιο πολύ λουψανίδα, έχουν κόντρα πλακέ, ξυλία. Ξύλο, κόσκο. Ναι, και γύψο. Τα κάνω λίγο έτσι ψεύτικα. Παρά έξω ιδιαίτερα τα μνήτσα από τη βούλη. Ναι, ναι, ναι. Πάνε σε αυτή τη μηχανή εδώ. Κόβονται κομμάτια. Σε αυτή την, σε εκείνο το πριόνι το ηλεκτρονικό κόβονται κομμάτια, το οποίο τα αποθηκεύουν εδώ και κάνουν το ένα, μια ισοχή εδώ για να μπορούν τα συνδέσεις. Μετά πηγαίνουν σε ένα, σε αυτό που περνάει γύρω γύρω, με ένα στεγνώνι, πάει στο τριβείο και μετά έχει διαδικασία. Μέσα είναι το γραφείο, από μέσα στο πιο πέρα. Έτσι, αυτό είναι ένα τμήμα. Αλλά η δύναμή μας δεν είναι σε αυτό, η δύναμή μας είναι στους εσωτερικούς μεταλλικούς αποστάσεις. Αυτά είναι στην Αμερική. Όλη η τύχη εσωτερική δεν είναι πλέον με τούβλο και με τέτοια. Αλλά πάμε πίσω. Συνήθως το πάθουμε αυτά. Εδώ πάρει για ξύλινα, τι για ξύλινα αυτό. Σαν ελεκτράνης και είναι και για πυρασφάλεια και τα λοιπά. Έχει άλλα προβλήματα. Έτσι και έχουμε δύο γραμμές και μία έχουμε απέναντι στο δίψο και το άλλο. Και υπάρχουν και άλλοι τρεις χώροι, σαν και αυτό, σε ένα μπλόκο. Το καλάβουμε. Αποθηκεύουμε. Όταν πρώτο ήρθατε, δηλαδή, εδώ δουλέψατε τις κατασκευές. Ναι, είχα ανοίξει γραφείο τεχνικό. Ένα μικρό γραφείο, το οποίο το έχω. Πολυτεχνείο. Με τέσσερα άτομα. Από δύο. Πού και κατάλαβα ότι ξέρει και το μάθο. Δεν συμπληρείται στο Πολυτεχνείο. Θυμάμαι όταν πήγα στο Πολυτεχνείο το 2006. Είχε το τεχνικό επιμελητήριο, είχε εκλογές. Και πήγα στο. Ήταν στο Μετσόβο Πολυτεχνείο οι εκλογές και ήταν στο πρώτο κτίριο του Γκίνη, ναι. Λέγεται. Πάω στο κτίριο πάνω εκεί και άμα δεν ξέρω αν έχετε πάει, υπάρχει ένας χώρος έτσι και μεγάλος. Ήταν δύο παιδιά της σπουδαστικής και μοιράζανε Φιλάνδια και τα λοιπά. Λέω, παιδιά, πού είναι ο Μάνθος? Με λέει, έξω. Δηλαδή, δεν πήγε να πει αυτό. Λέω, πού έξω? Με δείχνει μια πόρτα που ήταν πάντα κλειστή όταν φοιτούσαμε εμείς. Βγαίνω απ' έξω και δεν τον μάθω. Ακριβώς όπως ήταν παλιά. Έτσι. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Δεν τους είπες όμως τι κάναμε εδώ σαν Αμερική όταν πρωτόρθαμε. Ένα, σαν εργασία, σαν τι. Δούλευα ταξί βασικά, σπούδασα και τα λοιπά. Μόνος όλοι. Ποιος άλλος. Όλοι. Ο λόγος της εταιρείας, αλλά το ένα άλλο. Όταν ξεκινήσαμε δεν περιμέναμε να δώσει τόσο stiffening λέγεται. Α, βοηθάει στην εκδοχή. Όσο μπορεί, όχι πολύ, δηλαδή ένα step παραπάνω. Θυμίζει και ποια Ελλάδα. Ναι, έτσι το έχουμε αποτελεί, ας πούμε. Μια μισή ελάχιστη. Τα καλά που σου πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλο πράγμα. Απέναντι είναι ο χώρος αυτός δικός μας. Εδώ έχουμε. Τα φορτηγά αυτά είναι. Ναι, αυτά είναι γερανία, ανεβάζουν μέχρι 10 ρόφους αυτά. Αυτά είναι τα λύση της εταιρείας. Όλα τα φορτηγά. Από άλλες χώρες, αλλά το προσωπικό που έχει personnel είναι Έλληνες. Δεν κάνουμε. Η πελατεία μου, όσο το πίσω, το μισή τουλάχιστον είναι. Χάρηκα και εγώ χάρηκα. Βεβαίως, χάρηκα να είστε καλά. Όλα να πηγαίνουν όλα πρίμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα σας παρακολουθούμε στο εδώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά, δύναμη, υγεία να έχετε. Το κυριότερο υγεία. Χαιρετισμού στην Ελλάδα μας. Καλημέρα.
Κερνάμε καφέδες. Ω, τι κάνετε, καλώς ήρθατε, πώς είστε. Σας βλέπω στην τηλεόραση και μ' αρέσει ό,τι λέτε. Μα δεν μ' αρέσουν όλα. Κέρκυρα. Πολύ ωραία τα λέτε. Μαζί σας. Κέρκυρα, κέρκυρα. Ναι, ναι. Εδώ ειδικά αυτοί εδώ έχουν πολλούς.